Μάλλον λοιπόν, Ματθαιάκη, μια μεγάλη νίκη, μια μεγάλη πρόκληση όπως εξελίχθηκε τον ΠΑΟΚ στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι σε ένα σπουδαίο αντίπαλο όπως είναι ο Ηρόδοτος. Ήταν το πρώτο επίσημο μάτς της χρονιάς. Σίγουρα η ομάδα δεν ήταν στο βαθμό ετοιμότητας. Πήρε όμως ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Καταρχήν, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, να δώσω τα συγχαρητήρια στο διαιτητικό τρίο που νομίζω ότι κράτησε το παιχνίδι σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Εύχομαι να βλέπουμε τις διαιτησίες όλο το πρωτάθλημα φέτος. Από εκεί και πέρα, νομίζω, όπως το είπατε και εσείς, πετύχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Μια νίκη η οποία μπορώ να πω ότι να την πω μάγκη, να την πω έξυπνη, να την πω νίκη ψυχής, πολλά μπορώ να χρησιμοποιήσω. Δύσκολο παιχνίδι. Ξεκινήσαμε στραβά, στο δεύτερο λεπτό δεχτήκαμε ένα γκολ από στημένη φάση, από τον πέναλτι. Νομίζω ισορροπήσαμε κατευθείαν το παιχνίδι. Είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο να γυρίσουμε το μάτς. Είχαμε ένα χαμένο πέναλτι και ευτυχώς οι κόποι δικαιωθήκανε 1-2 λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Παρ' όλα αυτά, πάλι ξεκινήσαμε με άσχημο τρόπο το παιχνίδι. Δεχτήκαμε ένα γκολ σχεδόν από τη σέντρα και βρήκαμε τα ψυχικά αποδέματα να γυρίσουμε να κάνουμε δεύτερη ανατροπή και να πάμε το παιχνίδι στην παράταση. Νομίζω ότι αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Ήταν μια νίκη ψυχολογίας, νίκη χαράς, πολλά μπορώ να χρησιμοποιήσω. Αυτό που θα κρατήσω είναι η ψυχή των ποδοσφαιριστών σε μια χρονική περίοδο που η ομάδα σίγουρα δεν ήταν έτοιμη. Μπορώ να πω ότι στην παράταση δεν είχαμε τις δυνάμεις που απαιτούσε για να παίξουμε ένα τέτοιο παιχνίδι. Αλλά όταν μπορείς να παίρνεις ένα τόσο μεγάλο αποτέλεσμα, νομίζω ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ αυτής της ομάδας. Συγχαρητήρια στον Ηρόδοτο. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι που κατά τη γνώμη μου έπρεπε να γίνει στο τέλος. Μπορεί να ήταν ημιτελικός, μπορεί να ήταν τελικός. Σίγουρα δεν ήταν παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου. Και το ευχάριστο ότι ο κόσμος παρακολούθησε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι απέναντι σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες που η γνώμη μου είναι ότι θα κάνουν πολύ καλή πορεία και οι δύο. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι ήταν νίκη που τη χρειαζόμαστε, πρόκριση που τη χρειαζόμαστε απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν έχουμε την καλύτερη προϊστορία στο θεσμό του κυπέλλου και νομίζω ότι πλέον έχουμε όλο τον χρόνο αυτή την ομάδα να τη φτάσουμε σε ακόμα πιο υψηλά επίπεδα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Κρατάω την νίκη, κρατάω την πρόκριση, αλλά αυτό που θα ρίξουμε το μεγαλύτερο βάρος από τώρα και στο εξής νομίζω ότι είναι το πρωτάθλημα και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια σε όλους.